Και θέλω να περάσουμε λίγο και στην άλλη υπόθεση, κύριο Γεωργίου. Γιατί πήγες στο σπίτι του πατέρα της γυναίκας με την οποία διατηρούσες αυτή την παράλληλη σχέση και άρχισες να πυροβολάς απ' έξω. Γιατί το έκανες αυτό? Έκανα λάθος. Μα. Ναι, πες όμως τι είχε. Εξήγησε όμως. Τι. Κοιτάξτε να δείτε, είχε γίνει αφωνικό. Πήγα μόνο τη γυναίκα από κάτω. Προσπάθησα να τη σώσω. Έτρεξα σαν... όπως μπορούσα εκείνη τη στιγμή. Σε τα παιδιά μου ήταν εκεί. Ποιος σε πήρε τηλέφωνο? Φώναζε ο γιος μου. Ο γιος μου φώναζε. Μπαμπά, τρέχα. Πού ήσουν εσύ και τον άκουγες? Στο συνεργείο, ήταν απέναντι. Το συνεργείο σου είναι απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Και φώναζε ο γιος, μπαμπά, τρέχα, και άκουσε το γιο. Άκουσα τις φωνές και λέω τι έγινε. Και βγαίνω απ' έξω. Είδα το αυτοκίνητο απ' έξω εκεί που το είχε αφήσει η Νικολέτα. Πήγα κοντά. Δεν το πίστευα στην αρχή ότι είχε πάρει μαχαίρι και την είχε σπάξει. Τις είδα και τις δύο κάτω. Μου λέει ο γιος μου, ο μεγάλος μπαμπά, μου λέει την έσφαξε μαμά. Τι είπες, ρε, του λέω. Τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Κατευθείαν άνοιξε την πόρτα του αυτοκίνητου, την έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγα. Και την ώρα που έφτασα στο κέντρο υγείας, γιατί μιλάγαμε στον δρόμο, πέθανε. Στα χέρια μου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Δεν ήξερα τι μου γινόταν. Δεν ήξερα. Θόλωσες δηλαδή από, δεν από όλα αυτά. Δεν ήσουν όχι αυτός. Όχι, είχα θολώσει. Δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να βρίσκονται στην κηδεία στο μέρος εκείνο. Δεν θα τα πω εγώ. Τα έχει ζήσει. Πες ότι τι έκανες, τι επικοινώνησες, πώς αντιμετώπισαν. Πήρα τηλέφωνο τον πατέρα της και του είπα να εξαφανιστούν, να φύγουνε. Τίμωσες, ξέσπασες την οργή. Ναι, θα σας κάνω ζημιά. Θα σας κάνω ζημιά. Φύγετε. Σας παρακαλώ πολύ, θα σας κάνω ζημιά. Θα σας κάνω ζημιά. Γιατί στον πατέρα? Τι να σας πω τώρα. Γιατί? Δεν σε ήθελε ο πατέρας. Θέλω να μιλήσω. Δεν σε ήθελε ο πατέρας. Θέλετε να μιλήσουμε? Δεν να σε μιλήσουμε. Ήθελε καθόλου. Να μιλήσουμε όπως πρέπει. Την είχε πρίξει την κόρη του να φύγει από σένα. Κοιτάξτε, πατέρα, σε αυτό το σπίτι μέσα δεν υπάρχει. Να τα πούμε όπως έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Ούτε πατέρας, ούτε οικογένεια. Αυτό το παιδί, κι αν λέω ψέματα, ας πάρει λίγο, λέτε, να με διαψεύσει. Ήταν παρατημένο. Δεν υπήρχε σπίτι. Μόνο η μάνα της Νικολέτας, που να τη ζητήσω και συγγνώμη για αυτό που έκανα, που είναι και από οικογένεια γυναίκα, ντρέπομαι και για αυτή τη γυναίκα, γιατί πράγματι προσπαθούσε να συμμαζέψει τα πράγματα μέσα στο σπίτι και δεν συμμαζευόντουσαν. Μία γυναίκα προσπαθούσε να συμμαζέψει τα παιδιά της, αλλά δεν άκουγε κανένα παιδί της. Όλοι ακούγανε τον πατέρα. Ποιο πατέρα? Έχετε δει άνθρωπο εσείς να κοιμάται 24 ώρες το 24ωρο? Μέσα στο σπίτι δεν τον ενδιαφέρει αν ήταν τα παιδιά του, αν ήταν τίποτα. Πότε φορά το είδα εγώ αυτό στη ζωή μου? Ναι, αλλά δεν σε ήθελε ο πατέρας αυτός. Γιατί τον ήθελα εγώ? Δεν σε ήθελε εγώ γι' αυτό ανεβριάζει μαζί του? Γιατί δεν ήθελε η κόρη του να είναι μαζί σου? Γιατί τον αφήσαμε στο σπίτι του τότε? Καλά, ενήλικη ήταν η κόρη, τι να κάνει. Μέσα στο σπίτι τους έμενε, φιλοξενούμενος ήταν. Ναι. Δεν άνοιξε δικό του σπίτι όπως ακούω το σύνορα. Δεν σπίτι... μπορούσε να ανοίξει δικό του σπίτι, κύριε, δεν είχε να ανοίξει. Πάνω. Έλα τώρα, εντάξει. Ποιο σπίτι, πώ να ανοίξει? Εντάξει, τώρα. Αλλά φιλοξενούμενος ήταν μέσα στο σπίτι αυτό που δεν τον ήθελε. Τατιάνα, να συμπληρώσω εγώ δύο στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης την επόμενη ημέρα του φωνικού, εκτός από το ότι πήγε και πυροβόλησε στο σπίτι του πατέρα της, στην αποθήκη, στο μαγαζί του πατέρα της Νικολέτας, πέρασε και πυροβόλησε και από το σπίτι που βρισκόταν μέσα η μητέρα της 26χρονης μαζί με τα δύο τους παιδιά. Έκανα λάθος εκεί, έκανα λάθος, εντάξει. Και όπως λένε και οι συγγενείς της 26χρονης. Μπορεί να δει μια γυναίκα πεθαμένη κάτω με 6 μαχαιριές. Τι θες να κάνεις εκείνη την ώρα? Εσείς τα κάνατε. Ο αναμάρτητος πρώτος τον είχε στον βαλέτο. Όταν με είχαν μέσα στην ασφαλεία, τους λέω παιδιά, εμένα μην με αφήνετε να βγω έξω, θα κάνω κακό. Θα κάνω κακό. Αυτά τα έχουν γράψει όλα. Ναι, αλλά ήταν τα παιδιά σου, Γιάννη, εκεί μέσα. Τα δύο παιδιά. Τι τράβαγα, ξέρετε. Πεταγώσετε και λέτε μια κουβέντα. Να ξέρετε. Επειδή δεν θέλω να μιλήσω. Τι να κάτσω να πω, τι τράβαγα. Πώς ήμουνα και πώς κατάτησα. Πού ήμουνα νοικοκύρης, ήμουνα άνθρωπος. Είχα τα πάντα και κόντευσα να τρελαθώ. Φοβόμουν να κοιμηθώ σπίτι με τα παιδιά μου, γιατί έρχονταν απ' έξω και μου έκανε φασαρία. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Και ούτε θα την παράταγα αυτή η κοπέλα. Ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και το μόνο που τη ζήταγα συνέχεια, και ας γίνατο ότι αψέσει. Τη έλεγα,
Ό,τι έκανες, έκανες, εγώ θέλω να είσαι κυρία. Θέλω να είσαι κυρία. Της το τόνιζα συνέχεια. Πότε δεν ήταν η κυρία. Έβγαινε ο καθένας, έλεγε ψέματα εδώ πέρα, με κατηγορούσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βγαίνει ο άλλος, λέει μπάσταρδα, είπα εγώ τα παιδιά μου. Ποιος αυτός ο κατσαπλιάς. Όχι, 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 μισό λεπτό. Αυτά τα έλεγε η ίδια η μάνα των παιδιών τα είπε αυτά. Δεν τα είπε η μάνα των παιδιών. Τα είπε... Είναι στην εκπομπή σας γραμμένα. Ήμουν εκεί και τα βλέπαμε στη φυλακή. Να μην λέμε ψέματα τώρα. Έχει συγγενικό πρόσωπο. Ναι, αλλά δεν τα είπε και η ίδια. Και η ίδια τα έλεγε. Συγγνώμη, βρέσκε. Ότι δεν ήθελε να αναγνωρίσει τα παιδιά και ότι τα έλεγε. Δεν τα είπε η ίδια αυτά στην εκπομπή. Δεν μίλησα καθόλου με την Νικολέτα από εκείνη την ώρα που έκανε τη μάχη. Που μαχαίρω στην κοπέλα, δεν μίλησα καθόλου, μα καθόλου. Με πήρε μια φορά τηλέφωνο, το κλείσα εκείνη την ώρα, δεν ήθελα να τη μιλήσω καθόλου. Τώρα θες να τη μιλήσει. Κάποια στιγμή. Θέλεις. Ναι. Τον αγαπάς ακόμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τι θέλεις ακόμα. Άμα θες να δεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρεις αν θέλεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Λοιπόν. Γιατί από ό,τι βλέπεις, βγήκε στην τηλεόραση, στο κανάλι σας, εδώ πέρα. Και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν είναι άνθρωπος. Εσύ έλεγες τέτοια για αυτήν. Και εσύ έλεγες τέτοια στην δεν αρχή. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Είπες στην αρχή, είπες. Είπες. Τώρα το έχεις ξεχάσει. Πάνω τώρα στο είναι να ισιώσω, να ανοίξω το μαγαζάκι μου, να βοηθήσω τα παιδιά μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Ταουξή, το δικηγόρο της 26χρονης κατηγορούμενης. Κύριε Ταουξή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλετε κάτι να καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πραγματικά εκπλήσωμαι τι να κάνω. Με το φαινόμενο επιδεικνυόμενο θράσος του κυρίου Γιάννη. Έχει πει πολλά ο κύριος Ταουξής και μην μιλάτε κύριε. Και δεν έχω παρέμβει όταν βγαίνει και λέει. Όταν βγαίνει και μιλάει, εγώ δεν έχω κάνει παρέμβαση. Αν θέλετε, όσο μιλάω, ας μην παρεμβαίνει κανένας, διότι δεν έχω ούτε εικόνα. Εγώ δεν έχω παρέμβει ποτέ εκεί που εμφανίζεσαι. Αντιμετωπίζω. Το θράσος λοιπόν είναι από την άλλη μεριά. Το θράσος από την πλευρά του δολοφόνου τώρα, σας παρακαλώ τώρα. Που μιλάμε για θράσος, έσφαξα τη γυναίκα και μιλάμε για θράσος τώρα. Ποιος μιλάει, ποιος θα λέει αυτά. Ο συνάδελφός σας τα λέει που δεν σας έχει ενοχλήσει ποτέ. Ναι, σας άφησε να βγείτε, να λέτε ό,τι θέλετε και δεν παρενέβη ποτέ. Εφόσον διευθύνετε την εκπομπή να πω την άποψή μου, αν θέλετε, Ναι, πείτε, κύριε Ταουξή, πείτε δύο λόγια και αν θέλετε, όχι να πούμε το εξής, και αν θέλετε να μιλήσετε, μπορούμε να το κάνουμε εκτενώς σε μια άλλη εκπομπή. Πείτε δύο λόγια να ολοκληρώσουμε. Λέγω λοιπόν το εξής, μου κάνει εντύπωση ότι, δεν σας ακούω όμως, χάνετε τη φωνή. Μα δεν μιλάω, γι' αυτό δεν με ακούτε. Ναι, μου κάνει λοιπόν εντύπωση και κατάπληξη το ότι δεν άκουσα δύο λόγια συμπάθειας και για την συγχωρεμένη τη Θεοδώρα, αλλά και για την Νικολέτα. Από έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που βγαίνει και σας λέει είναι ότι διαλύθηκε οικονομικά, διαλύθηκε επαγγελματικά, διαλύθηκε οικογενειακά και τίποτα άλλο. Λοιπόν, επίσης, ένας άνθρωπος που ζούσε 5 χρόνια με μια κοπέλα και ποτέ δεν έκανε καμία προσπάθεια να αναγνωρίσει κανένα παιδί, σήμερα βγαίνει και θα δει ότι θα τα διεκδικήσει. Τι να διεκδικήσει, τα παιδιά που τα γέννησε η κοπέλα και τα είχε και έφτασε 2 χρονών το ένα ενός ετούς το άλλο και δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να τα αναγνωρίσει. Σήμερα τον πιάνει ο πόνος να τα αναγνωρίσει. Σήμερα και, να σας πω και κάτι τελευταίο. Εγώ σήμερα μαζί με τους συνεργάτες μου την Εύη τη Σκούμα, τον Μιχάλη τον Λιαπάκη, τον Παραστατίδη και την Άρτεμη Τηγιανούλη πήγαμε στις φυλακές του Ελαιώνα και είδαμε την Νικολέτα και τα παιδιά του. Ο κύριος Γιάννης που θέλει να διεκδικήσει την πατρότητα και την επιμέλεια, η πρώτη του δουλειά και ο πρώτος του πόνος ήταν να βγει στην όχι, όχι, δεν είναι αυτό σωστό. Δεν είναι αυτό σωστό που λέτε, κύριε Ταουξή. Εντάξει. Θα πήγαιναν. Εντάξει, δεν είναι. Μόλις αποφυλακιζόταν να δει τα παιδιά του. Δεν είναι έτσι, γιατί δεν ξέρει και αν μπορεί να πάει να δει τη γυναίκα αυτή με την οποία δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει δικαίωμα να την επισκεφτεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα χτύπαγα την πόρτα και ας με διώχνανε.
Ναι. Εντάξει, τώρα όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να επισκεφτεί τη γυναίκα αυτή. Θα πρέπει να της μιλήσει, να αναγνωρίσει τα παιδιά και μετά να μπορεί να την επισκεφτεί, αφού το ξέρετε, κύριε Τόξη. Το γνωρίζετε. Άλλο το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, κι άλλο. Μιλάμε για τα σίδερα. Ψυχικά τι θα έκανα. Θα πήγαινα ακόμα και για να αναπνεύσω τον αέρα τη φυλακή που αναπνέουν τα παιδιά μου. Να μην τα πηγαίνατε εκεί. Ο κύριος Γιάννης δεν ξέρω, μπορεί να έχει συμβουλές ή να μην έχει συμβουλές ή να αισθάνεται έτσι και να αισθάνεται αλλιώς. Αν έχει συμβουλές, έχει καλές συμβουλές. Ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει, μας κρίνει όλους. Ασφαλώς μας κρίνει, ασφαλώς μας κρίνει. Εντάξει. Ναι, έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε άλλη. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Τάξη. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ δεν ήθελα για κόντρα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Σε παρακαλώ. Ναι. Μα δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Βγήκα από τη φυλακή προχθές το βράδυ. Εντάξει. Δεν έτρωγα μέσα στη φυλακή, στεναχωριόμουν, άκουγα τέτοια πράγματα. Βγήκα έξω. Δεν ξέρω πού να θα σου μαζέψω τα πράγματα και βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Έχει έναν άνθρωπο κοντά του να τον υπερασπιστεί. Και είσαστε πολύ τυχεροί και είσαι και πολύ τυχερός που είσαι τον κύριο Γεωργίου, γιατί αλλιώς δεν θα ήσουν έξω από τη φυλακή. Λογικό είναι ο κύριος Ταοξής, εκπροσωπώντας την. Ναι, εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει. Τη δουλειά του κάνει. Την κατηγορούμενη είναι λογικό εκπροσωπώντας τη. Εκπροσωπώντας τη φώνησα. Τι είναι λογικό, να μιλάει για θράσος. Να πει δύο λόγια. Εγώ αν ήμουν στέ στην Ιζολέτα, θα έβγαινα κάθε μέρα και θα έλεγα συγγνώμη για αυτό που έκανα. Συγγνώμη για αυτό που έκανα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θα ανέφερνα ούτε ότι περνάω καλά μέσα στη φυλακή, γιατί κανένας άνθρωπος δεν περνάει μέσα στη φυλακή καλά. Να μην λέμε ψέματα. Ούτε. Δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Θα έλεγα συγγνώμη για αυτό που έκανα. Έκανα λάθος στη ζωή μου. Έκανα λάθος. Ζήτησε πάντως συγγνώμη. Σκότωσα αυτή τη γυναίκα. Έπρεπε να το έλεγε. Δεν το έχει κάνει. Δεν μου λέτε, κυρία Σταφανή. Μιλάμε τώρα σοβαρά και βγαίνει στη τηλεόραση και μου λέει είμαι καλά σε φυλακή. Ποιο είναι καλά σε φυλακή. Γιατί εγώ θα το έλεγα κάτσε. Άλλο θέλω. Εγώ είπαμε να μην μιλήσουμε, να μην πούμε πράγματα άλλα κι άλλα. Αλλά να πούμε την άδεια. Εγώ γίνανε ζήτη. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό ήθελε. Θέλεις να σου πω. Εντάξει, εκτελεστεί. Αυτός είναι πονηρός. Αν δεν είχα έναν άνθρωπο να με βοηθήσει μέσα στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή, αν δεν είχα έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα είχα τρελαθεί. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είδα ένας άνθρωπος από την πρώτη μέρα εκεί μέσα που μπήκα, με βοήθησε ψυχολογικά. Αυτός καλός ένας. Με βοήθησε να ρηγιάνει, κάνει έτσι, μην κάνει έτσι, ρηγιάνει. Λέω βγαίνουν και λένε ψώματα συνεχώ. Ωραία, εδώ πέρα μπροστά μου. Να δούμε τι θα μου πει. Κοιτάξτε, κυρία Στεφανίδου, με επιτρέπετε ένα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταρχάς υπάρχει και μία δεοντολογία. Έχω ακούσει τα μύρια όσα σε εμφανίσεις του κυρίου Ταοξή και σε εσάς και σε άλλες εκπομπές. Εγώ δεν πήγα σε άλλες εκπομπές. Εδώ ήρθαμε για αυτή. Τέλος πάντων. Δικαίωμά του είναι και αυτού. Όταν η άλλη έχει μιλήσει 100 φορές μέσα από τη φυλακή, να βγει και αυτός να πει δύο κουβέντες. Δεν επενεύει ποτέ. Έτσι δεν επενεύει ποτέ, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να επέμβω κι εγώ και θα είχα να πω. Μάλιστα. Διότι εγώ δεν υπερασπίζομαι δολοφόνο, υπερασπίζομαι έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, πλήρωσε για ό,τι έκανε και θα πληρώνει μια ζωή. Ναι. Αλλά δεν σκότωσε. Ωραία. Και μάλιστα μπροστά στα παιδιά τα μικρά, μια μάνα με το χειρότερο τρόπο. Αυτό ο μεγαλύτερος δολοφόνος μέσα στη φυλακή, να σου να καταλάβεις. Πρέπει να ολοκληρώσω. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Μου λέει, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λίγο. Να σφάξει ένα άνθρωπο με μια μαχαιρά, το δέχομαι. Με έξι είναι πολλές. Θέλεις να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι. Πες μου, ό,τι θέλω. Πριν έρθεις εδώ. Ναι. Είχα μεγάλο θυμό μαζί σου. Το ξέρω. Τώρα. Ναι. Γιατί πρέπει να ακούσει έναν άνθρωπο. Ναι, να ακούσει έναν άνθρωπο. Να μπει λίγο στα παπούτσια. Δεν θα κάτσω να πω πράγματα που δεν πρέπει να τα πω. Άλλα ήθελα να πω και άλλα είπα. Πάσου εδώ. Είσαι. Ναι, να μην σου λέω τώρα. Εντάξει. Μα κολλάνε οι γυναίκες από εδώ πέρα χωρίς να ξέρουν, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε. Άστο, νομίζω. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Είσαι μπερδεμένος συναισθηματικά πάρα πολύ. Γιατί δεν κινδύνεψε η ζωή του, τα έχω πει εγώ. Μπερδεμένος. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Εσύ πιστεύετε ότι θα παράταγα το σπίτι μου αν δεν αγαπούσα την Νικολέτα να πήγαινα μαζί της. Να σας το πω και έτσι. Θα παράταγα τη γυναίκα μου, το σπίτι μου, τα έχω φτιάξει μόνο μου όλα. Που έχω παιδευτεί τα παιδιά μου για να πήγαινα έτσι. Γιατί μου κάπνισε. Δεν είχα τι να κάνω. Μάλιστα. Και να ξαναξεκινήσω το μηδέν. Αλλά πού να φανταστώ ότι αυτή η κοπέλα δεν ήξερε τι γινότανε. Θέλω να πρέπει να ρωτήσω. Τι θέλετε να σας πω, ότι πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό. Καταρχήν κοιτάξτε πώς έχω γίνει. Και κοίταγα μια γυναίκα έτσι μπροστά στον κόσμο, μέσα στην καφετέρια. Και όπως καθόμουν εκεί πέρα, μπα! Ένα σκαμπίλι σαν μωτά. Τι έγινε, λέω. Ξεφτυλιζόμουν, δηλαδή. Οι φίλοι μου λέγανε, πώς αντέχεις, ρε. Πώς αντέχεις, δηλαδή, τι υπομονή έχεις άλλο πια. Τι υπομονή έχεις. Στο τέλος μου λέει, θα σε βρούμε πεθαμένο.
Για μένα πηγαίναν. Δεν έχει ακουστεί. Τι να κάτσω να σας πω. Να σας πω άλλα πράγματα. Τον επεριάλωσε με ηνόπνευμα. Και εγώ την αγαπούσα και κάθομαι μαζί τη. Τι να σας πω τώρα. Αυτό το έβλεπες ως πάθος. Ως μεγάλο πάθος άρεσε. Δεν θέλω να πω μάλλον για αυτή τη ιστορία. Μήπως θέλω... άρεσε όλο αυτό. Δηλαδή έδειχνε μεγάλο πάθος. Δηλαδή, να τελαθώ, να... Όχι ρε παιδί μου, όλη αυτή η ζήλια και το πάθος αυτής της γυναίκας για σένα δεν σε έφτιαχνε, δεν σε κολάκευε. Μήπως ήταν και αυτό όμως. Γιατί ήταν αυτή από δίπλα και ήταν έτοιμη να σε δείρει ή να σε κάψει αν τυχόν κοίταζε έστω μια άλλη γυναίκα. Μήπως αυτό σε έκανε να το καλά. Ποια σε μπαίνει, ποια σε μπαίνει, ξανά όταν αύριο. Σου στείλει αυτή μήμα. Ποια είναι αυτή, κλείστο, τη λέω, σβήσει το πέτατο. Ναι, δεν σε ξέρω. Σε ζήλευε δηλαδή. Ναι, δεν σε ξέρω, μου λέει. Έβλεπε πάθο στα μάτια τη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή.